ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι και οι συναδέλφοι υγειονομικοί, αντιμετωπίζουμε και εμείς στα σχολεία. Τελειώνει ο Νοέμβρης και μέχρι χτες στον Πειραιά είχαμε τουλάχιστον 157 κενά σε εκπαιδευτικούς, 120 στη γενική εκπαίδευση και 37 στην ειδική αγωγή. Περιορίζονται οι προσλήψεις, συνταξιοδοτούνται συνάδελφοι και δεν αντικαθίστανται, το 1 τρίτο των συναδέλφων και των συναδελφιών πια των εκπαιδευτικών είναι αναπληρωτές, δηλαδή ελαστικά απασχολούμενοι που απολύονται κάθε Ιούνιο, ενώ κάθε χρόνο αλλάζουν περιοχή, τάξη, παιδιά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η κτηριακή κατάσταση των σχολείων εξαιτίας της υποχρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν και τα νοσοκομεία είναι πραγματικά εξοργιστική. Πέρσι έπεσαν σοβάδες στο 13ο Λύκειο Πειραιά, εδώ παρακάτω. Δύο σχολεία στην Αίγινα πλημμύρισαν γιατί διαπιστώσαμε ότι είναι χτισμένα πάνω στο ρέμα. Σχολείο στον Κορυδαλό, με καταγγελίες συναδέλφων, βλέπουμε ότι έχει υποστεί σοβαρές φθορές η κολόνα που στηρίζει τους ορόφους. Και δεκάδες τέτοια προβλήματα κτηριακά στα σχολεία, που κυριολεκτικά λέμε ότι το πάμε και όπου βγει, το ζούμε καθημερινά τόσο στα νοσοκομεία όσο και στην εκπαίδευση. Δεν θέλουμε πραγματικά να σκεφτόμαστε τι θα συμβεί σε μια περίπτωση σεισμού, σε μια περίπτωση μεγάλης φυσικής καταστροφής. Αρκεί να πούμε ότι δεκάδες σχολικές μονάδες είναι χτισμένες πριν το 1989 στο Δήμο του Πειραιά. Έχουμε σχολεία πολυκατοικίες, σχολεία που έχουν χτιστεί τη δεκαετία του 40, σχολεία που έχουν χτιστεί τη δεκαετία του 50, ακόμα και σχολείο λίγο παρακάτω από τις αρχές του αιώνα. Σχολεία χωρίς την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και χωρίς την απαραίτητη αντισεισμική θωράκιση και προστασία που να εξασφαλίζουν την ασφάλεια γονιών, μαθητών και εκπαιδευτικών. Άρα λοιπόν η υποχρηματοδότηση, η υποστελέχωση δεν είναι μόνο μια πολιτική που αντιμετωπίζουμε στα νοσοκομεία και ως εργαζόμενοι. Γιατί και οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι εργαζόμενοι, οι οικογένειές μας, πάμε στα νοσοκομεία του Πειραιά και προσπαθούμε να βρούμε την υγειά μας παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνουν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό. Δυστυχώς και εμείς διαπιστώνουμε ότι αν δεν έχεις λεφτά, δεν μπορείς πραγματικά σήμερα να βρεις την υγειά σου. Και ξέρουμε ότι τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε και στα σχολεία. Της υποστελέχωσης, της υποχρηματοδότησης, των ακατάλληλων κτηριακών υποδομών, των ελλείψεων σε τμήματα ένταξης και υποστήριξης παιδιών, τους διαγωνισμούς που βγαίνουν άγονους στις μεταφορές. Αρκεί να πούμε ότι σήμερα, τέλη Νοέμβρη, 13 παιδιά στο ειδικό σχολείο της Δραπετσόνας ακόμα δεν έχουν μεταφορικό μέσο για να πηγαίνουν και να έρχονται από το σχολείο. Είναι λοιπόν αυτή η πολιτική που αντιμετωπίζουμε και από τη σημερινή κυβέρνηση και από τις προηγούμενες, που το δικαίωμά μας στην υγεία, στη μόρφωση των παιδιών, το βάζει στη ζυγαριά του κόστους ωφέλους, το θεωρεί κόστος, το θεωρεί έξοδο και όλα τα ανάγκη σε εμπόρευμα. Έχεις λεφτά, βρες τη μόρφωση που δικαιούται το παιδί σου. Έχεις λεφτά, βρες την υγειά σου. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές που το κράτος πρέπει να παρέχει στους εργαζόμενους που πληρώνουν εκατομμύρια σε αυτή τη δυσβάχιστη φορολογία, τότε μη τους είδατε. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, στηρίζουμε και χαιρετίζουμε την κινητοποίηση και ενώνουμε τη φωνή μας και με τους συναδέλφους στα νοσοκομεία που δίνουν έναν υπεράνθρωπο αγώνα, αλλά και με όλους τους εργαζόμενους του Πειραιά.